Για Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα φυσικά σας φέρνω το review του SmackDown το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη πέμπτη και είναι το πρώτο Bless Show για τον Μάιο επίσης είναι το πρώτο μετά το Payback PPV πιστεύω ότι δεν ήταν ένα τόσο καλό αγωνιστικό SmackDown και θα έλεγα πως είχαμε πάνω κάτω τις ίδιες ατέλειες με το Monday Night Raw είχαμε επίσης όμως μια πολύ καλή αρχή όπως το Raw και ένα πολύ καλό τέλος όπως στο Monday Night Raw Πάμε να δούμε τώρα τι πραγματοποιήθηκε πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με το highlight reel του Chris Jericho, το οποίο επιστρέφει στο SmackDown μετά από αρκετό καιρό. Άλλωστε, πήρε ξανά τη θέση του Ambrose Asylum, το οποίο ακυρώθηκε από την Stephanie McMahon στο περασμένο ρο. Και εδώ πέρα ο Τζέρικο έχει καλεσμένο έναν που έχασε μένει στο Payback Παλαιστή, αλλά και πάλι είναι μέσα στα πράγματα συνεχώ τον τελευταίο καιρό. Και μιλάω φυσικά για τον Sami Zayn. Ο Σάμι Ζέιν Κορυδεύει λίγο το Τζέρικο, κάτι που εκνευρίζει τον Y2J, ωστόσο πολύ σύντομα έχουμε την εμφάνιση από τον Intercontinental Champion, τον Miz, ο οποίο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τον Sami. Ο Sami Zayn ύψωσε πάνω από το κεφάλι του τον Intercontinental Τίτλο στο περασμένο ρόγο, κάτι που εκνεύρισε τον Miz και μάλιστα ζητάει το λόγο από τον Sami Zayn εδώ πέρα στο SmackDown και του λέει πω αν τολμήσει να ξανακουμπήσει τον Intercontinental Τίτλο, τότε θα έχει μεγάλα προβλήματα. Ακουμπάει τον τίτλο Σάμιζέιν με το δάχτυλό του όχι μία φορά αλλά πάρα πολλέ φορέ. πικάρει και τον Τζέρικο και τον Μι σε αυτό το show, και γι' αυτό περίμενα να έχουμε ένα tag match Τζέρικο και Μι εναντίον Σεζάρο και Ζέιν για παράδειγμα. Αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και έχουμε one-on-one -on -one match Μι εναντίον Σάμιζέιν. Και λέω, ωραία, μάλλον αυτή θα είναι η ευκαιρία του Σάμιζέιν αμέσω, την πρώτη βδομάδα μετά το payback, να πάρει κιόλα ευκαιρία ξεκάθαρη για τον Intercontinental τίτλο, κερδίζοντα ίσω τον Μι ακόμα και με κάποιο distraction ή κάτι τέτοιο. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, κερδίζει με τον αγώνα, αλλά όχι ακριβώ όπω εγώ περίμενα. Κερδίζει με του disqualification, διότι ο Kevin Owens, ο αντίπαλο του Zayn, όπω όλοι γνωρίζουμε, εμφανίζεται στο commentary table, κάθεται μαζί με του announcers και μετά από λίγο επιτίθεται πιστόπλατα στον Sami Zayn κατά διάρκεια του μάττου του με τον Miz. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη disqualification νίκη για τον Zayn και ξανά έχουμε την έναρξη ενό brawl με αφορμή τον πρώτο αγώνα βραδιά, όπω έγινε και στο ROE, γι' αυτό κιόλα λέω πω το έμοιαζε πάρα πολύ με το κόκκινο σόου τη Δευτέρα. Έπειτα έχουμε και την εμφάνιση του Σεζάρο, ο οποίο καθάρισε κόσμο μεταφορικά σε αυτό το επεισόδιο, χτύπησε του πάντε με uppercuts και σίγουρα βγήκε στην κορυφή. Μάλιστα, μετά αφού αποχώρησαν όλοι από το ring και ο Μη κιόλα είχε ανέβει προς το stage μαζί με την Μαρή, έπιασε τον Intercontinental τίτλο, ο οποίο ξανά έμεινε μέσα στο ring και τον ύψωσε αυτό τώρα πάνω από το κεφάλι του. Αμέσω μετά τον Ζέιν, στο επόμενο ακριβώ εβδομαδίο show, ο Σεζάρο κάνει το ίδιο πράγμα με τον IC τίτλο. Για να δούμε αν θα έρθει και η σειρά του Kevin Owens, παρόλο που αυτό το έκανε και στο Payback για να δούμε θα το κάνει στο ερχόμενο ρο. Έπειτα έχουμε Tag Action και συγκεκριμένα έχουμε τους project διοικητές για τους ομαδικούς τίτλους της New Day του Vaudevillers, τον Simon Good και τον Aiden English, να αντιμετωπίσουν δύο από τα τέσσερα μέλη των Social Outcast. Εδώ πέρα έχουμε τους κάρτες Axel και Bond Dallas να αγωνίζεται, ο Adam Rose προφανώς είναι τιμωρημένος, αλλά έτσι κι αλλιώς οι Vaudevillers θα έπαιρναν συγκεκριμένη νίκη. Ο Σάιμον Γκοτς πέτυχε το πίν στον Ποντάλα και μετά την ολοκλήρωση τη αναμέτρηση δεν προλαβαίνουν καλά-καλά να πανηγυρίσουν. Οι πρώτοι διεκδικητέ και ο Colin Κάσαντι εμφανίζεται έχοντα πλέον στοχοποιήσει για τα καλά του Βοτ Βίλαντς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον τραυματισμό του Ένζο Αμόρε στο Payback. Οπότε κάνει ένα μικρό πρόμο. Ξανά παίρνει πολύ μεγάλο pop. Πιστεύω ότι είναι σίγουρα πολύ θετικό όχι μόνο για τον Κάσαντι αλλά και για την ομάδα του με τον Ένζο Αμόρε το ότι παίρνει pop ακόμα και με την απουσία του Ένζο γιατί σίγουρα αυτό είναι ο ομάδα. Αλλά ο Κάσαντι καταφέρνει και μόνο του ε, δουλεύει καλά το κοινό, πιστεύω. Επιτίθεται μετά στους βοτ villains αυτοί καταφέρνουν να γλιτώσουν και τελικά ένα φίνσερ δέχεται ο Άμυρος, ο Κακομήρης, ο Καρτσάξελ. Έπειτα έχουμε ένα women's match το οποίο είναι η Νατάλια μαζί με την Μπέγκη Λίντς, αντιμέτωπες με τις Έμα και Σάρλοτ, είναι οι τέσσερι γυναίκες που κυρίω εμφανίζονται στα εβδομαδιαία επεισόδια τον τελευταίο καιρό. Και οι face καταφέρνουν και παίρνουν την νίκη. Συγκεκριμένα η Natalia με Έπειτα έχουμε one-on-one -on -one match μεταξύ Zack Ryder και Rusev. Το οποίο match σίγουρα βγάζει λογική, διότι είδαμε αυτοί εδώ πέρα οι δύο παλαιστέ να βρίσκονται στο Battle Royal που ήταν για το first contendership του US τίτλου στο Raw να είναι τα δύο τελευταία άτομα σε αυτό το Battle Royal. Οπότε εδώ πέρα αγωνίζονται one-on-one -on -one και ο Rusev πολύ εύκολα κερδίζει τον Zack Ryder. Όμω υπάρχει μια συνέπεια και φαίνεται αυτή ξεκάθαρα και εδώ πέρα στην εικόνα στην αριστερή πλευρά του μετόπου του Rusev. Έχει ένα τεράστιο καρούμπαλο, δεν είμαι σίγουρο τι ακριβώ είναι. Λογικά ε, όταν το χτύπησε ο Ράγκερ στο steel post, εκεί πέρα έγινε κάτι ατσούμπαλα και απέκτησε αυτό ε, το εμφανέ κιόλα ε, χτύπημα ο Ρούσεφ. Δεν είμαι τώρα σίγουρο αν ε, θα χάσει κάποιο show, δεν νομίζω όμω είναι η αλήθεια. Μετά εμφανίστηκε και ο Γαλλίστο, ο US Champion, ο οποίο κάνει μια γρήγορη επίθεση στον Ρούσεφ και αμέσω φεύγει, ψώνει τον US στο stage και ήδη από το πρώτο SmackDown, από τότε που μάθαμε πώ θα συμβεί αυτή η αντιπαλότητα, βλέπουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουμε δει για κάποιο feud του US τίτλου εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε μπορώ να πω καλή αρχή για το καλή στο Rusev. Main event time όμω τώρα έχουμε ούσο εναντίον Bullet Club σε 4-man tag team action. Έχουμε φυσικά τον Jimmy και το Jay, τον Jay ενάντια στον Carl Anderson και Luke Gallows πιο συγκεκριμένα. Αλλά τελικά ο αγώνα δεν προλαβαίνει καλά-καλά να ξεκινήσει. Δεν είδαμε πολλά πράγματα από τι δύο πλευρέ, διότι ο Carl Anderson χτύπησε τον Roman Reigns, ο οποίο ήταν φυσικά στην γωνία των Ούσο και είχαμε τον AJ Styles στη γωνία του Bullet Club. Θυμώνει όμω ο Roman Reigns, μπαίνει μέσα στο ring και επιτίθεται στον Anderson. Έτσι λοιπόν έχουμε τους qualification και οι διαιτητέ μπαίνουν μέσα για να χωρίσουν τι 6 παλαιστέ γιατί ξεκίνησε ένα τεράστιο μπρολ. Αλλά τελικά ο AJ Styles λέει πω μια και έχουμε νιου αέρα, γιατί να μην συνεχιστούν τα πράγματα και να λύσουν οι 6 τι διαφορέ του σε έναν επαναληπτικό αγώνα από το main event του Monday Night Raw, 6 man tag match, AJ Styles. Μαζί με Bullet Club εναντίον Roman Reigns και ούσο. Δεν ξέρω ποιο έδωσε την δικαιοδοσία στον AJ Styles να βγάζει απόφαση για το main event του SmackDown, αλλά δεν με πείραξε απολύτω καθόλου που είδαμε τον αγώνα γιατί πάλι ήταν το match of the night και πιστεύω ότι για άλλη μια φορά στο SmackDown είχαμε καλό φινάλε, όπω και σε αυτό τη προηγούμενη εβδομάδα. Θα προτιμούσα να έχει εμφανιστεί ίσω ο Shane ή η Στέφανη, αλλά δεν με πείραξε και πάρα πολύ όπω ήδη προείπα. Η αναμέτρηση δεν ξεπέρασε αυτή που είδαμε στο Raw αλλά και πάλι είδαμε καλό θέαμα, καλέ κινήσει και πιστεύω πω έχουν χυμία οι εξπαλιστέ μεταξύ του. Μου αρέσουν τα μάτσα του, δηλαδή και να το ξαναδώ το συγκεκριμένο μάτσα από τώρα μέχρι το Extreme Rules δεν θα με πειράξει προσωπικά. Εμένα, εντάξει, δεν θέλω βέβαια να το βλέπω σε κάθε main event, εβδομαδίο show από εδώ και πέρα. Αλλά έχουμε και την ισοφάρηση 1-1 γιατί η πλευρά του Roman Reigns του WWE Champion κερδίζει. Συγκεκριμένα αυτό παίρνει την νίκη για την ομάδα του. Πέτυχε σπίαρα εναντίον των Carl Anderson λογική κιόλα ε, υπάρχει εδώ πέρα, διότι ο Καρλ Άντερσον ήταν το άτομο που πήκαρε στην αρχή του Ρόμαν για να το επιτεθεί. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα τον πετυχαίνει και με SPR. Οπότε λογικά θα πάμε σε rubber match αργά ή γρήγορα μεταξύ των δύο πλευρών. Είχαμε και ένα face-off μεταξύ Styles και Roman Reigns μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αλλά κανένα περαιτέρω μπρολ, καμία περαιτέρω επίθεση. Εκεί λίγο το SmackDown. Αναμένα τα αίματα σίγουρα στη συγκεκριμένη αντιπαλότητα και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα την ερχόμενη εβδομάδα. Θα χαρακτήριζα το συγκεκριμένο επεισόδιο του SmackDown μια μικρογραφία του Monday Night Raw, γιατί και πάλι είχαμε ελλείψει στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είχαμε μια καλή αρχή με τα τέσσερα άτομα που θα πάρουν μέρο σύντομα στην Intercontinental Championship Match, φαντάζομαι, και επίση είχαμε ένα καλό match στο τέλο και επίση εξελίξει για το Styles εναντίον Roman Reigns Feud. Περιμένω τώρα τι δικέ σα απόψει από κάτω στα comments του βίντεο. Αφήστε τα σχόλιά σα πώ σα φάνηκε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Σα άρεσε, δεν σα άρεσε. Συμφωνείτε με αυτό που είπα, ήταν μια μικρογραφία πάνω κάτω του Monday Night Raw ή όχι. Γράψτε τι απόψει από κάτω. Κάντε like το βίντεο αν σα άρεσε. Κάντε subscribe επίση για να μην χάσετε τα ερχόμενα review. Τσεκάρτε και το description αν θέλετε για να βρείτε διάφορα links. Ήδη κάνετε καινούριο στο κανάλι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Είμαι ο Ripper. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. So... Oh.